Κατακόρυφη αύξηση παρουσίασαν τον Ιούλιο οι αφήξεις τουριστών, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις του Υφυπουργείου Τουρισμού ότι θα είναι καλύτερη κατάσταση το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Άρχισε να φαίνεται το φως στην άκρη του τούνελ. Φαίνεται πλέον ξεκάθαρα αυτό που λέγαμε και αρχές της χρονιάς, ότι το δεύτερο μισό της χρονιάς είναι εκείνο που κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει την διαφορά. Τον Ιούλιο, οι αφήξεις τουριστών έφτασαν τις 300.000, καταγράφοντας αύξηση 358% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, ενώ σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2019 ήταν μειωμένες κατά 46%. Συγκεκριμένα τον περασμένο μήνα ήρθαν στην Κύπρο 297.308 τουρίστες σε σύγκριση με 64.914 αφήξεις τον Ιούλιο του 2020 και 550.971 τον Ιούλιο του 2019. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ήμασταν η μόνη χώρα από αρχές Ιουλίου που ήμασταν στην κατηγορία βαθύ κόκκινο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να πω ότι υπό τις περιστάσεις κρίνονται ικανοποιητικά αυτά τα αποτελέσματα. Οι περισσότεροι τουρίστες ήταν από τη Ρωσία, ποσοστό 28,2%, και ακολουθούν οι Βρετανοί με 9,8%, οι Πολωνοί με 7,6%, οι Ισραηλινοί με 5,4%, οι Ουκρανοί με 5% και οι Ελλαδίτες με 4,7%. Τώρα αναμένουμε ότι θα είναι σε παρόμοια επίπεδα, αν όχι και ελαφρώς καλύτερα, τα αποτελέσματα του Αυγούστου, καθώς να θυμίσω ότι η Βρετανία δεν άνοιξε στις στο εξωτερικό πριν τις 19 Ιουλίου. Αύξηση της τάξης του 68% καταγράφηκε τον Ιούλιο και στα ταξίδια των Κυπρίων στο εξωτερικό, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, τη Βρετανία, την Ιταλία και τη Ρωσία.